οι προηγούμενες ομάδες του. Έπαιξε Fulham Tottenham στην Αγγλία. Πιο εντυπωσιακός, πιο τεχνίτης από τον Μπέλκα. Ναι. Γρήγορος πολύ. Μ' αρέσει. Σε ποια ομάδα πάει τώρα? Λένε για τον ΠΑΟΚ. Με συγχωρείς, θα ζω σαν κατάβει. Υπάρχει ποδοσφαιριστής Χόλμπι τώρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο? Όχι, λες. Πριν 2-3 χρόνια καλώς. Τι 20 συμμετοχές και 5 γκόντρα. Υπάρχει παίκτης Χόλμπι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τώρα? Α, κάτσουμε να δούμε το Χόλμπι. Δεν θα κάτσε. Το Χόλμπι. Δεν φοβάσαι. Χίλιες φορές θα κάτσουμε να δω. Ναι. Ένα ντότι φυλακούρι μηχανάκι πάνω κάτω και τον Τελιγιάννη. Να σου πω, μια χαφιά θα το κάνει. Και ξεκαιρετήνω για τον τότε Βλακούρη, οι οποίοι είναι μηχανάκια και παίξαν και καλή μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Τελιγιάννης και στον Ηρακλή. Αυτός παίζει πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Όχι, ο Χόλμ παίζει πιο μπροστά. Ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, μια χαφιά θα τον κάνει ο Φορτούνης. Μπράβο. Και γιατί το λέω το Χόλμπι. Γιατί κάθομαι και βλέπω, Γιάννη, όλα τα παιχνίδια. Ναι. 4 ώρα κοιμάμαι. Ένα μπέχτη δεν έχω δει τις προκοπής αυτά που παίζουν εκτός. Ένα μπέχτη. Κοπ' Αφρική. Να πω πόπο κάθε. Τίποτε. Δηλαδή, ο Σάντσες που δεν έπαιζε θα είναι ο καλύτερος. Δύο χρόνια δεν έπαιζε. Ο Ροντρίγκες, ο Χάμες τον βάζουν ένα τα ίδια. Φαλκάο στα 35. Τι πρέπει, μη συζητάς. Δεν βλέπονται τίποτα. Το Περού έχει πάλι τον Γκερέρο ακόμα. Τίποτε, μπράβο. Το μετά έχουν, βλέπω, τον Καρντόσο θυμήθηκα. Τον Καρντόσο. Ω, από ένα μπαπού και παίζει. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή με βλάμε. Κάθεσαι εκεί στο Περού παίζει ο Γκερέρο και ο Φαρφάν, που είναι 35 χρονών. Βέβαια.